Είναι δεκάδες τα μηνύματα που έχουμε στο διαδίκτυο. Θα προσπαθήσω στην πορεία να θέσω και μερικά από τα ερωτήματα αυτά. Πάμε τώρα στους συμπολίτες μας που είναι εδώ στο στούντιο για τα ερωτήματά τους. Έλατε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Λέγομαι Δημήτρης Δουδουξής και είμαι φοιτητής δημοσιογραφίας. Αν μου επιτρέπετε ένα πρώτο σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Σταμάτης, να υπενθυμίσω απλά ότι τα προηγούμενα χρόνια οι άνεργοι, οι συνάνθρωποι μας που έχουν αυτοκτονήσει, οι συνάνθρωποι μας επίσης που βρίσκονται άστεγοι αυτή τη στιγμή και κοιμούνται έξω στο δρόμο, είναι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όλων αυτών των χρόνων, επειδή τρεις φορές, τέσσερις, είπε αν έχουν περάσει δύσκολα οι πολίτες. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Σκουρλέτη. Όχι, ένα λεπτό. Αυτό πρέπει να τύχει ενός σχολείου από τον κύριο Σταμάτη. Ασφαλώς. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν εφαρμόσαμε δύσκολα μέτρα. Εφαρμόσαμε. Αλλά δεν είχαμε άλλο τρόπο να σώσουμε τη χώρα. Εάν δεν παίρναμε αυτά τα μέτρα, τότε σε αυτή τη θέση θα ήταν πάρα πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι θα δυστυχούσαν. Και δεύτερον, δεν θα υπήρχε δυνατότητα ανάκαμψης. Να ξέρετε κάτι. Η χαρά του πολιτικού, ξέρετε ποια είναι? Όταν μοιράζει, όταν δίνει. Πονάς όταν παίρνεις, πονάς όταν στερείς από τον άλλον. Δεν το κάνεις με ευχαρίστηση, αλλά έχεις μια υπευθυνότητα. Η χώρα βρισκόταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αν την αφήναμε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τις συνέπειες μιας εξόδου από το ευρώ, στην κατάσταση που είμαστε. Οι συνέπειες θα ήταν δραματικές για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Πόσο πιο δραματικές από αυτές που ήδη είχε η χώρα? Δηλαδή, είναι πόσο απίστευτα. Πιο δραματικό? Απίστευτα. Και η ερώτηση είναι ειλικρινής, είναι πραγματική. Απίστευτα, κύριε. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αν φεύγαμε, πηγαίναμε στη δραχμή, τι παραπάνω θα συνέβαινε από το να πτωχοποιηθεί το 1 τρίτο της κοινωνίας και να έχουμε 27% ανεργία? Όχι, είναι πολύ περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, θα υπήρχε άμεση φτωχοποίηση στο σύνολο της περιουσίας, στο σύνολο, την πρώτη μέρα 50% και μετά όσο θα έλεγαν οι αγορές. Μπορούσε να πάει και στο 30%. Άμεση φτωχοποίηση. Δεύτερον, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό. Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην έχουν λεφτά. Οι μόνοι που θα είχαν λεφτά, και αυτό καταγγείλαμε ως λόμπι της δραχμής, όσοι τα είχαν βγάλει έξω, όσοι τα είχαν έξω, θα τα φέρουν μέσα. Και αυτοί πράγματι θα μπορούσαν να αγοράσουν μη παρά τη μισή αξία. Τη μισή αξία και παραπάνω από τη μισή αξία. Εμείς είχαμε πει ότι αυτοί που βοηθάνε αυτή την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν λέω ότι συμπράττουν, αυτό είναι άλλο θέμα και δεν είμαι. Γιατί προσπάθει είναι, θα σας πω γιατί. Μπορεί να σας χρησιμοποιούν, εκτός αν το κάνετε για μαζί. Για ποιο πράγμα να μας χρησιμοποιούν? Θα σας εξηγήσω. Είναι αυτοί που χρωστάνε στο εσωτερικό. Τι εννοείτε τώρα? Είναι αυτοί. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ τι να κάνει, τι δηλαδή? Γιατί σας ρώτησε το ερώτημα για τη δραχμή ο κ. Χατζηνικολάου. Κύριε Σκουλέτη, επανέρχεστε πάλι σε αυτό. Σας είπα πριν από λίγο. Αυτό που λέγατε κάποια στιγμή. Σας είπα πριν από λίγο ότι ενίσχυσαν ορισμένοι την προσπάθειά σας γιατί πίστευαν ότι είχατε βάλει πλώρη για δραχμή. Αυτό σας είπα. Είναι τόσο απλό. Λέω γιατί το κάναν αυτοί. Και είπαμε, αυτοί που χρωστάνε πολλά λεφτά μέσα και έχουν πολλά λεφτά έξω. Οι μόνοι ωφελημένοι. Όλοι οι υπόλοιποι αγόροι που θα είχαν δυστυχήσει πολύ περισσότερο. Και θα σου πω και δύο άλλες συνέπειες δραματικές. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να φέρουμε εισαγόμενα προϊόντα ακόμα ανταλλακτικά για τα κομπιούτερ σας. Και το χειρότερο, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα στις αμυντικές μας, στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Για ό,τι λέει αυτό και δεν θέλω παραπάνω να μπω. Το ερώτημα στον κύριο Σκουρλέτ. Ναι, κύριε Σκουρλέτη, ο κύριος Τράγκη το απόγευμα σε μία δήλωσή του είπε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, και αυτό γνωρίζουν όλοι, δεν θα υπάρξει ρευστότητα. Εσείς παίρνετε την ευθύνη δημόσια ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει ρευστότητα και ότι δεν θα έρθουμε σε μία πολιτική Νέας Δημοκρατίας να ματώσει δηλαδή ο λαός περισσότερο και να έρθει στην εξαθλίωση και να ξεκινήσει σιγά σιγά να έρχεται η ανάκαμψη και να προχωράμε μπροστά. Και με τι μέσα θα γίνει αυτό? Ο κύριος Δράκη δεν είναι πρώτη φορά που κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις και πράγματι έχει πει ότι συναρτά την ρευστότητα που παρέχει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με το να είναι κάποια χώρα σε πρόγραμμα. Το ερώτημα που τίθεται εδώ πέρα είναι ποιο θα είναι το πρόγραμμα.
Διότι προφανώς και εμείς πρόγραμμα θέλουμε. Δεν θέλουμε μνημονιακό πρόγραμμα. Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως είπατε στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, ουσιαστικά θα βρίσκεται στον αντίποδο των μνημονιακών πολιτικών και θα ανοίγει δρόμους προς την ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε να μας δοθεί η ανάσα, ο χρόνος, η δυνατότητα να το επιχειρήσουμε. Και αυτό είναι τελικά το αντικείμενο, το διακύβευμα αυτών των συζητήσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Να υπάρξει αυτή η ρευστότητα χωρίς ταυτόχρονα αυτόν τον μνημονιακό κορσέ, ο οποίος αποδείχθηκε καταστροφικός για την οικονομία και την κοινωνία. Το πρόγραμμα είναι γνωστό. Και τα πρώτα του που έχουμε καταθέσει και παρουσιάσει στον ελληνικό λαό, και τα πρώτα του βήματα, που ήταν αυτό που είχαμε πει, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά ένα και μεσομακροπρόθεσμο πρόγραμμα που σχετίζεται με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Από εκεί και έπειτα θα μου πείτε, είσαι βέβαιος ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα? Όχι, δεν είμαστε βέβαιοι. Ξέρουμε τι θέλουμε, αυτό επιχειρούμε, μας στηρίζει ο κόσμος. Πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι συσχετισμοί. Πολύ μεγάλη σημασία έχει ακριβώς να έχει όραμα, να έχει σχέδιο. Νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Γρηγόρης Κοντούρης, αρχιτέκτον. Πιο κοντά, παρακαλώ. Κοντούρης, αρχιτέκτον, Γρηγόρης. Πιστεύω που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περνάει τώρα την καλύτερη εποχή της. Όπως δείχνουν και τα γκάλωπ. Σε αυτή την περίπτωση έχει έρθει η ώρα, πιστεύω, που σιγά σιγά πρέπει να πάρετε και το μυστρί. Όταν λέω το μυστρί, εννοώ το ψαλίδι, εννοώ το σφυρί, εννοώ την εργασία. Προσπαθείτε τώρα... Έτσι όπως το είπατε το μυστρί, μας πήγε σε άσχημες μνήμες. Γι' αυτό και ναι. το συμπλήρωσα. Μέχρι τώρα βλέπουμε που κυνηγάτε το χρήμα. Και καλά κάνετε. Το χρήμα πάντως είναι σαν η σκιά. Όσο το κυνηγάς, τόσο κρύβεται και φεύγει, απομακρύνεται. Για να έρθει το χρήμα, πρέπει να δουλέψει η νεολαία. Πρέπει να ανοίξουν οι δουλές. Και το χρήμα τα έρχεται μόνο. Επειδή η ποσότητα των ανθρώπων που θα εργαστεί θα φέρει και την ποσότητα των χρημάτων. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους δεν πρόκειται να μαζέψετε τα χρήματα που θέλετε. Θα μαζέψετε για το πρώτο χρόνο, για τους πρώτους μήνες, αλλά μετά δεν θα έχει διάρκεια. Άρα, για να έχει διάρκεια, τι πρόγραμμα έχετε για τις επενδύσεις? Ναι. Καταρχήν, το θέμα που θέσατε είναι το μείζον, που είναι αφορά την ανεργία. Και ξέρετε, αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι το στοίχημα, το ιστορικό στοίχημα για μια κυβέρνηση η οποία ο μεγαλύτερος κορμός της προέρχεται από την αριστερά. Δεν μπορεί δηλαδή να συμβαστούμε με οποιαδήποτε, έτσι θα έλεγε κανείς, προσπάθεια, αν πρώτα και κύρια αυτή δεν έχει στο επίκεντρό της τα ζητήματα της απασχόλησης. Εδώ πέρα αυτό που άμεσα πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να σταματήσει η καθοδική πορεία. Να σταματήσει η καθοδική πορεία και αυτό ταυτόχρονα να αρχίσει να λειτουργεί ανάστροφα, αντίστροφα, για να αρχίσουν να ανοίγουν δουλειές, να ξαναπροσλαμβάνεται κόσμος, να μην μειώνεται τα εισοδήματα. Είναι ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που κανείς πρέπει να πάρει σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς στοχεύοντας το να αξιοποιήσει αυτή η χώρα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Δεν ξέρω αν το είπατε πριν τυχαία το παράδειγμα, ας πούμε, να πάρουμε την τσάπα, το φτιάρι κτλ. Αλλά για παράδειγμα, ο αγροτικός τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος προσφέρεται και έχει μεγάλες δυνατότητες για αυτή εδώ πέρα τη χώρα. Με βάση τα δικά της τα χαρακτηριστικά, που δεν είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά με αυτά της Ευρώπης, δεν έχει τις μεγάλες εκτάσεις, αλλά έχει όμως τα καθαρά εδάφη, έχει διάφορες ποικιλίες οι οποίες μπορούν να βγάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να είναι και εξαγώγημα. Υπήρξε η αντίστοιχη μέρημνα και βοήθεια στον αγροτικό κόσμο? Όχι. Το αντίστροφο υπήρξε. Απαξίωση του αγροτικού επαγγέλματος, ακριβές πρώτες ύλες, ακριβό πετρέλαιο, πράγματα δηλαδή τα οποία δυσκολέψαν την ίδια την παραγωγική διαδικασία στον αγροτικό τομέα. Άρα εκεί πρέπει να υπάρξει ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Από εκεί πέρα υπάρχουν έστω λίγες πλέον μεγάλες παραγωγικές
μονάδες οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί. Αυτές έχουν πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος. Πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα. Έχουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Πώς? Το έμφυα. Όχι, όχι, μην κάνετε άλλες ερωτήσεις. Το έμφυα είναι άλλο τώρα πράγμα. Όχι, σας παρακαλώ, περιμένουν κι άλλοι. Περιμένουν κι άλλοι. Δεν γίνεται. Και για τον έμφυα ρωτήθηκε και απάντησε. Ναι, ναι, ναι. Το έμφυα δεν σταματάει την εικόνα. Ρωτήθηκε και απάντησε για τον έμφυα ήδη. Δεν το ακούσατε πριν. Ήταν ερώτηση που έγινε. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Να την κάνετε. Παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Σας παρακαλώ. Είναι σημαντικό ζήτημα. Ακούστε, χρωστάτε, κύριε Σταμάτη, άλλη μια απάντηση από πριν. Γιατί δεν παραδώσατε το μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως χρωστάτε. Χρωστάτε την παράδοση που δεν κάνετε και την απάντηση σε εμένα. Και λοιπόν, στη συνέχεια θέλω και μία απάντηση από τον κύριο Σκουρλέτη, πριν πάω σε άλλους συμπολίτες μας. Έχουμε μία δήλωση που έκανε σε αυστριακή εφημερίδα, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο, το απέδωσε την είδηση, ο κύριος Ζιν. Ο κύριος Ζιν είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών στο Μόναχο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει συνεχώς για τον Brexit. Έχει μία αιμονή με το θέμα. Μανία αυτό. Μανία. Λέει λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση. Και παρακαλώ να δώσουμε μια απάντηση, μια που είμαστε στον αέρα τώρα που βγαίνει η είδηση αυτή. Μπορεί και να απεργάζεται συνειδητά μια ευνηδιαστική έξοδο από το ευρώ. Και το λέει σήμερα το βράδυ, λίγα λεπτά μετά τη λήξη της συνάντησης Μέρκελ-Τσίπρα. Κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτή την βαθιά οικονομική κρίση, είπαμε ότι εμείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ δεν αναζητούμε λύση εκτός Ευρωζώνης. Όλη μας η ανάλυση για την κρίση, όλες μας οι προτάσεις είναι μέσα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Γιατί αυτό τελικά είναι το ιστορικά διαμορφωμένο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε τον διαφορετικό δρόμο. Είπαμε ότι αυτός ο δρόμος ο διαφορετικός δεν μπορεί να αφορά μόνο την Ελλάδα, πρέπει να τον περπατήσουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι ένας χώρος όπου είναι ενίος προς τις απόψεις. Σύμμαχοί μας είναι πρώτα απ' όλα οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι στο μέτρο που τους αναλογεί με αντίστοιχες πολιτικές λιτότητας, σαν και αυτές που εφαρμοστήκαν στο πειραματόζωο που λέγεται Ελλάδα. Και αυτή αποτελεί την βασική μας στρατηγική. Άρα λοιπόν θέλω να πω και το από τον αέρα ότι δεν είναι μέσα στα σχέδιά μας. Μάλιστα. Το ερώτημα. Ναι. Θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, που είναι και η βάση της οικονομίας. Για να μπορέσει να υπάρξει απασχόληση, πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις έχουν δύο κατευθύνσεις, δύο πηγές. Η μία είναι τις επενδύσεις τις κάνει ή το κράτος ή ιδιωτικός τομέας. Εμείς σαν κράτος σήμερα είμαστε σε παντελή αδυναμία, αφού δεν έχουμε λεφτά και δανειζόμαστε, να επενδύσουμε. Μένει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πρέπει να ενθαρρυνθεί. Και δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας να αποθαρρύνουμε τους επενδυτές. Όχι να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά να κινηθούν μέσα σε νόμιμα πλαίσια, τα οποία ελέγχονται και από τους ελληνικούς νόμους και από τους ευρωπαϊκούς. Όταν λοιπόν έχουμε ένα διαγωνισμό που εγκρίθηκε, σας λέω ένα παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή DGCOM, την Επιτροπή Ελέγχου, Ανταγωνισμού, για 14 αεροδρόμια και το τίμημα που έδωσαν είναι τρεις φορές πιο πάνω από αυτό που εκτίμησε η σκληρή Τρόικα. Η σκληρή Τρόικα τέσσερις φορές πάνω. Είπε ότι τα αεροδρόμια αυτά εγώ θα τα έδινα παραχώρηση, όχι κυριότητα, παραχώρηση. Θα ξαναπάρουμε πίσω. Θα έδινα 300 εκατομμύρια. Έρχεται κάποιος και δίνει ένα 200, ένα 400. Είναι παραλογισμός να σταματάμε αυτή την επένδυση. Δεν είναι μόνο γιατί χάνουμε λεφτά. Δεν είναι μόνο γιατί δίνουμε λάθος μήνυμα. Είναι γιατί αυτά τα αεροδρόμια χρειάζονται ανακαίνιση. Χρειάζονται να πέσουν λεφτά. Και σας το λέω με μια άλλη ιδιότητά μου, ως πρώην διοικητής της πολιτικής αεροπορίας, που ξέρω καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των αεροδρομίων. Αν θέλουμε τουρισμό, πρέπει οι πύλες μας να είναι πάρα πολύ καλές. Και εμείς δεν έχουμε καλές πύλες εισόδου. Δεν έχουμε αεροδρόμια που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί δεν έχουμε σαν κράτος να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις. Όταν λοιπόν τους διώχνουμε και τους αποθαρρύνουμε, όπως κάνουμε και με τους Κινέζους, τότε οι υπόλοιποι φεύγουν μακριά. Άρα η ανεργία θα συνεχίζει να αυξάνει. Τώρα για το δικό σας ερώτημα, δεν θέλετε να πάτε? Ναι, παρακαλώ. Εδώ δημιουργήθηκε ένα ζήτημα το οποίο εγώ θα μπορούσα να χαρακτηρίσω
και ως ατύχημα, ως λάθος, κακή συνεννόηση. Και το λέω γιατί ως ένα βαθμό είχα εμπλακεί και εγώ σε αυτή την ιστορία. Κακή συνεννόηση και, ή κακή... πίκα. Όχι, όχι, κακή συνεννόηση. Πίκα του Σαμαρά όχι, όχι. Που δεν ήθελε να παραδώσει όχι, όχι, όχι. Στον απόδειξη Τσίπρα. Είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε το βράδυ, μάλιστα πριν το Υπουργείο Εσωτερικών εκδώσει τα επίσημα αποτελέσματα, πήρε τον κύριο Τσίπρα τηλέφωνο και το συνεχάρι, του είπε καλή επιτυχία, εύχομαι να πάνε όλα καλά και για τη χώρα και για σένα κτλ. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο τέτοιο προσωπικό στοιχείο. Τι έγινε τώρα? Γι' αυτό φαντάζομαι ότι... Αλλά ότι προσωπικά υπήρχε ένταση, υπήρχε. Ένταση υπήρχε. Μα το προηγούμενο διάστημα... Τελείωσε η ένταση. Επί μήνες θυμάστε έτσι. Ότι σας ζητούσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι να συναντηθούν οι δύο αρχηγοί. Συγγνώμη. Ένταση υπήρχε, δεν υπήρχε καλή σχέση. Δεν τον είχε δει μια φορά. Όμως. Μα δε, όσες είχε φορές, να τον δει δύο χρόνια. Ο Σαμαράς ζήτησε κάθε φορά που υποψιαζόταν ο κύριος Τσίπρας ότι θα τον καλέσει ο Σαμαράς, έλεγε εγώ αν πάω να δω τον Σαμαρά, ένα θέμα θα του έλεγα. Παρετήσου και φύγε. Τώρα τι κουβέντα να κάνεις. Αλλά πέρα από αυτά, να μείνουμε στο θέμα. Ο Σαμαράς λοιπόν, που ασφαλώς είναι στεναχωρημένος, έχασε τις εκλογές. Όμως και ο Σαμαράς διακρίνεται για έναν πολιτικό και κοινωνικό καθοσπρεπισμό σε υψηλότατο επίπεδο. Τον πήρε τηλέφωνο το βράδυ και του είπε συγχαρητήρια. Την άλλη μέρα με παίρνει ο παπάς τηλέφωνο. Ο οποίος έχουμε καλές σχέσεις με τον παπά. Ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Νίκος, ναι. Και μου λέει, πώς θα γίνει για την παράδοση του Μεγάρου. Του λέω, κοίταξε, δεν είμαι εγώ. Κάνεις λάθος, δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα. Να επικοινωνήσεις με τον Γενικό Γραμματέα και Διευθυντή τώρα του Σαμαρά. Και μίλησαν μαζί. Εκεί από ό,τι κατάλαβα, ετέθη θέμα, ίσως από κακή συνεννόηση, γι' αυτό λέω. Ετέθη θέμα παράδοσης του Μεγάρου. Και λέει ο Μπούρας, αν εσείς θέλετε, λέει ο παπάς, θα στείλουμε έναν Γενικό Γραμματέα που θα κάνουμε Γενικό Γραμματέα. Λέει ο Μπούρας, τότε θα έρθω εγώ. Δεν ετέθη κανένα τέτοιο ζήτημα. Πιστεύω πράγματι ότι διωγγώθηκε αυτό και ήταν λάθος στρατοπολιτικά να βγαίνεις κατηνιά δηλαδή και να συζητάς ότι έγινε το Α ή το Β. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν παρανόηση. Πάντως δεν είχε συμβεί κακή... ποτέ στην ιστορία αυτό. Είναι η πρώτη φορά. Συνέβη. Πότε? Το 1993. Το 1993. Το 1993. Είχε συμβεί. Αλλά δεν παρέδωσε αυτό... δηλαδή ο Μητσοτάκης ναι. τον Παπανδρέου. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ιστορικά σας το λέω. Εκεί είχαν προηγηθεί όμως ειδικά ξέρω... δικαστήρια, είχαν προηγηθεί δηλαδή άγρια πράγματα. Σας είπα ότι αυτό δεν αποτελεί ιστορικό προηγούμενο που πρέπει να το παρακολουθήσεις, έτσι. Επειδή γνωρίζω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα τον καθένα του Σαμαρά, σας λέω ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση. Τώρα, έγιναν έτσι τα πράγματα, έγιναν. Αλλά αν είχε πρόθεση, δεν θα τον έπαιρνε τηλέφωνο και πολύ νωρίς. Δεν έχει ξανασυμβεί και αυτό. Μάλιστα. Έχουμε την Ειρήνη Σαββοπούλου να μάθουμε τι γίνεται με την... γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να τελειώσει το δείπνο του Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τι τους είπε ο Πρωθυπουργός στην ενημέρωση. Ειρήνη, σε ακούμε. Έγινε μια συζήτηση, όπως μαθαίνουμε, Νίκο, επί της ουσίας και σε βάθος. Η γερμανική κυβέρνηση έχει τις θέσεις της, όπως τις δικές της θέσεις έχει και η ελληνική κυβέρνηση. Και όπως μας έλεγαν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, δουλεύουμε ώστε να βρεθούν συγκλήσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε όλη η συζήτηση που είχαμε με τη Γερμανίδα Καγκελάριο σε αυτό το δείπνο εργασίας, που διήρκησε, η αλήθεια είναι, περισσότερες ώρες από όσες αναμενόταν και από όσες έχουν συνηθίσει εδώ τις συναντήσεις της η Γερμανίδα Καγκελάριο. Στο πλαίσιο αυτών των δυσκολιών που υπάρχουν, η Άγγελα Μέρκελ θα ήθελε να αναζητήσει. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι γεφυρώθηκαν οι διαφορές, ωστόσο γίνονται τα πρώτα βήματα ώστε να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Από την πλευρά τους, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού μας διαβεβαιώνουν πως δεν συζητήθηκαν θέματα των μεταρρυθμίσεων. Εδώ δεν είναι Βρυξέλλες, μας έλεγαν χαρακτηριστικά, έχουν οριστεί τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν. Και πως αυτή η συνάντηση και αυτές οι συζητήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, ώστε αυτά τα βήματα να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ποιο είναι αυτό? Ειρήνη, να σε ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω καλά, επομένως, ότι η καθυστέρηση στο δείπνο οφείλεται στην προσπάθεια να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις και επομένως σε μια δυστοκία, σε μια δυσκολία που υπάρχει στη συζήτηση ή όχι?
Έτσι είναι ακριβώς. Μέχρι και αυτή την ώρα προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου. Και βέβαια η αλήθεια είναι πως δεν ήθελαν να μπουν σε λεπτομέρειες. Προφανώς ζήτησαν, μπήκαν σε λεπτομέρειες από τη στιγμή που ένα δείπνο κράτησε περισσότερες από 3 ώρες. Τα βήματα όμως είναι συγκεκριμένα. Δεν θέλουν να τονίσουν. Οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης περνούν από την έγκριση του Βερολίνου και τα βήματα είναι συγκεκριμένα, δεν είναι εδώ Βρυξέλλες. Αλλά όλες οι κινήσεις που γίνονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να γεφυρωθούν οι όποιες αντιστάσεις υπάρχουν και προφανώς να καμφθούν και η δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ της Αθήνας και Βερολίνου και ειδικά μετά και το τελευταίο διάστημα και τις εντάσεις που υπήρχαν στις μεταξύ τους σχέσεις. Η αίσθησή σου είναι ότι υπάρχει έστω μια πρώτη αίσθηση ικανοποίησης στην ελληνική πλευρά ή όχι? Ναι, υπάρχει αίσθηση ικανοποίησης γιατί όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά η Γερμανίδα Καγκελάριος δεν θα έβγαινε στο προσκήνιο εάν δεν είχε την πρόθεση να στηρίξει όσο μπορεί με τις δυνάμεις που μπορεί να στηρίξει την Αθήνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη Σαββοπούλου. Δεν ξέρω αν θέλεις βέβαια και για το μενού που έχουμε μάθει δύο πράγματα. Α, παρακαλώ, βέβαια. Πάπια ήταν το μενού με πουρέ, καρότα και τυρί. Το επιδόρπι δεν το έχουμε μάθει ακόμη, αλλά μέχρι να τελειώσεις μπορεί και να το έχουμε. Πρέπει να σου πω ότι μεταξύ της πάπιας που έφαγε ο Αλέξης Τσίπρας και των σουβλακίων που έφαγε ο Στάθης, προτιμώ τα σουβλάκια στην κατάσταση που είμαι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά με ένα-δύο ερωτήματα ακόμα από τους συμπολίτες μας. Εντεκά. Οκτώ. 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 Για θέατρα, κινηματογράφου, συναυλίες και κάθε εκδήλωση που συμβαίνει στην πόλη. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 18, 8, 8. This brand new morning, where the ocean meets the sky. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μην με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την αγορά. Χούλιο Ιγκλέσιας. Όλες οι επιτυχίες του μεγάλου ερμηνευτή σε δύο συλλεκτικά CD. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, γεύση από ελληνικά μοναστήρια, πασχαλινές λιτανίες στο Άγιο Όρος, επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά και η κουζίνα του Μιλοπόταμου από το μοναχό Επιφάνιο. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας.
την Κυριακή με τη Real News. Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα για την άνοιξη. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Αυτή την Κυριακή, τα Πικροσάββατα, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και δισκογραφία Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, το κορυφαίο άλμπουμ Exile Main Street 1972. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα νεαρέ, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ξύπνα. Τα νέα σου. Ναι, ρε. Χαλαρώνουμε. Ενοχλήσαμε. Εσείς τι λέτε, ρε κορίτσια? Εδώ έχουμε έρθει να δούμε μια ταινία. Πάρε την μπουμπού από εδώ στο σπίτι, βάλε ένα ωραιότατο double play και οτέ TV σε προσφορά να αποστάρεις τις σελφάρες σου και ζήσε τη ζωή σου στα άκρα. Βάλε και εσύ οτέ double play και το full pack του οτέ TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Από τον οτέ. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. Ελάτε το όνομα και την ερώτησή σας. Ναι, Παπαδόπουλος Σάββας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σκουρλέτη σχετικά με την πολιτική αστάθεια που υπάρχει, που φέραν οι εκλογές. Πότε και πώς θα έρθει η πολιτική σταθερότητα στη χώρα? Καταρχήν, σε μια δημοκρατία οι εκλογές δεν είναι πολιτική αστάθεια. Ίσα-ίσα είναι παράγοντας αποκατάστασης της δημοκρατικής κανονικότητας και ομαλότητας. Αυτό το οποίο ζούσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν τι? Μια πολιτικά απονομιμοποιημένη κυβέρνηση η οποία λειτουργούσε σε πλήρη απόσταση, αντιδιαστολή με αυτό το οποίο ήθελε ο ελληνικός λαός. Και φάνηκε αυτό, επιβεβαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μπορούμε μετά από αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να λέμε ότι κακώς κάναμε εκλογές. Και αυτός είναι παράγοντας πολιτικής αστάθειας. Παράδειγμα, το χρηματιστήριο έχει πέσει. Η πολιτική αστάθεια ήταν, και δεν θα έλεγα μόνο γενικά η αστάθεια, στην οικονομία, στην κοινωνία, ήταν το αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Αυτό ήταν ουσιαστικά. Και το στοίχημα είναι το να μπορέσουμε πράγματι και να σταματήσουμε τον κατήφορο, να σταθούμε στα πόδια μας και να μπορέσουμε να έρθουμε, ας πούμε, σε μια κανονικότητα, βέβαια με τις αντιπαραθέσεις μας, με τα διαφορετικά μας σχέδια, αλλά όχι μέσα στην, ζώντας αυτή την ακραία κατάσταση που έζησε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 5 χρόνια. Φανταστείτε να έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ 48%. Τι θα ακόμη καλύτερα. 36 πήρε, 36%. Διότι αλίμονο. Εσείς γίνατε με λιγότερο κυβέρνηση. Ασφαλώς. Όχι. Ναι. Κυβέρνηση γίναμε με 47%. Τρία κόμματα. Πότε λέτε? Το 12. Τρία κόμματα είμαστε. Ναι, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ κάνετε. Και 4%. Λέτε μόνο το δικό του. Δεν θέλω, γιατί μπορεί να τσατιστεί ο κ. Χωρίς να προσθέσετε και τους ανεξάρτητους. Δεν το πάει επίτηδες για τους ανεξάρτητους, γιατί μπορεί να τσατιστεί ο κ. Σκουρλέτης. Δεν νομίζω. Βάλτε και τον κύριο Καμένο μέσα, πήγατε 40. Οι δημοκρατίες πάντως κυβερνώνται. Εσείς ως κορμός της κυβέρνησης είχατε το 12 χαμηλότερο, ήσασταν στο 29, όχι ναι, στο 36 του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί συμφωνήσαμε, αλλά αλλού είναι το ερώτημα, το θέμα είναι αλλού. Το Σύνταγμα πολύ σωστά προβλέπει τετραετίες. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας, μια κυβέρνηση ξεκινάει να κάνει κάτι και πρέπει να ολοκληρώσει για να απολογηθεί. Χωρίς να απαγορεύει και το άλλο. Εάν διακόπτεται βία η πολιτική ζωή, τότε παραβιάζεται ένας βασικός ουσιαστικός κανόνας και τότε οι εκλογές θα γίνονται ανά πάσα στιγμή. Και αυτό είναι λάθος.
Το Σύνταγμα καθιερώνει 4 χρόνια. Δεν λέει ότι επ' ευκαιρία της προεδρικής εκλογής ξαφνικά αποκτούμε ακόμα έναν λόγο να διαλύουμε τη Βουλή. Αυτό σήμερα μπορεί να συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ και το βλέπει έτσι κομματικά και λέει μια χαρά το έκανα, έγινε κυβέρνηση. Αλλά ιστορικά και πολιτικά, να ξέρετε ότι εγώ έχω δίκιο. Δεν πρέπει να παραβιάζεται αυτή η αρχή. Και ένας από εμάς που έχει παραβιάσει και η διοίκηση. Ένα από αυτά που θέλαμε να αλλάξουμε στο Σύνταγμα ήταν να σκληρύνουμε τον τρόπο με τον οποίο διαλύεται πρόωρα η Βουλή. Είναι λάθος. Ναι, κύριε Σκουρλέτη. Λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις ο λαός έχει δίκιο, ο οποίος έδειξε τις προτιμήσεις του. Να κάνουμε τον επόμενο μήνα εκλογές, κύριε Σκουρλέτη. Κάθε πόσο καιρό να κάνουμε. Δηλαδή ήταν αντισταγματική αυτή η διαδικασία. Αντισταγματικότατη. Αντισταγματικότατη. Δηλαδή παραβήκαμε το Σύνταγμα. Χρησιμοποιήσατε. Αυτό είναι καινούργιο. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται σήμερα. Όχι, το έχετε ακούσει. Όχι, σήμερα δεν ξέρω πώς του μηνός έχουμε να καταγραφεί αυτό. Χρησιμοποιήσατε. Ότι με αντισταγματικό τρόπο οδηγηθήκαμε στις εκλογές. Δεν μα τι λέτε τώρα. Αντισυνταγματικά συμπεριφερθήκατε. Γιατί το Σύνταγμα δεν είναι μόνο τύπος, είναι και ουσία. Ουσία παραβιάσατε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει να καθίσουν τα κόμματα, να στύψουν το μυαλό δηλαδή, τους. Εσείς θεωρείτε. Να στύψουν το μυαλό τους και να βγάλουν πρόεδρο ότι δημοκρατίας. Το καράβι ήταν σε ήρημα νερά, είχαμε μια σωστή πολιτική και κάποιοι σας εμπλέξανε σε διάφορα σενάρια και σας πήραν την κυβέρνηση από τα χέρια. Και αυτά τα λέτε 2 μήνες μετά τις εκλογές που έχετε υποστεί την μεγαλύτερη ήττα ως παράταξη μετά το 2004. Κύριε Σκουρλέτη, να σας το αντιστρέψω. Αφήστε τώρα, αυτά είναι τώρα σπεκουλαδόρικα όλα αυτά. Τι σπεκουλαδόρικα, μας ακούνε. Να τα αντιστρέψω το ερώτημα. Της Δημοκρατίας. Εάν δεν μεσολαβούσε η προεδρική εκλογή, εμείς θα ήμασταν κυβέρνηση τώρα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί όσες... Διότι, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Κάνατε... Διότι πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πώς δεν το ξέρετε, δηλαδή. Ότι οι διεργασίες στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο ήταν σε άμεση συνάρτηση με τη διάθεση της κοινωνίας. Εσείς ουσιαστικά είχατε πέσει ήδη και δεν το είχατε καταλάβει. Είσαστε απομονωμένοι πολιτικά και κοινωνικά. Έχετε πιθανότατα στην προηγούμενη φάση. Αυτό δεν έχετε καταλάβει. Ψηφοφόρους που ίσως ήρθαν και εξαιτίας. Γι' αυτό και δεν ακούγατε μια καλή κουβέντα στον δρόμο. Οπαδούς ακόμα δεν έχετε. Το λέγανε τα στελέχη σας, οι βουλευτές σας. Θα κατακαθίσει η σκόνη και τότε θα μετρήσετε τους πραγματικούς οπαδούς που έχετε. Σε ένα ακόμη ερώτημα συμπολίτη μας. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Λέγομαι Γιώργος Κουτζαμάνης. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σταμάτη. Αναφέρατε πριν και κατά εξακολούθηση ότι επί της δικής σας διακυβέρνησης ο κόσμος ήταν ήσυχος, ένιωθε ασφαλής, είχε αυτοπεποίθηση, ας το πούμε. Τη στιγμή που άνθρωποι αυτοκτονούσαν ακόμη και στην πλατεία Συντάγματος, αυτοπυρπολήθηκε άνθρωπος στην πλατεία Συντάγματος επί δικής σας διακυβέρνησης. Πώς μπορείτε να βγαίνετε με το αξιέπαινο κατά τα άλλα κυμπαριλίκι σας να μας λέτε ότι ήμασταν ασφαλείς όταν όλοι οι άνθρωποι ασπρίζαν τα μαλλιά τους σε κάθε, ας πούμε, αποκάλυψη του Δελτίου Ειδήσεων, είτε για νέα μέτρα, είτε για τροποποιήσεις, είτε για αλλαγές. Ευχαριστώ. Εγώ δεν σας είπα ότι ήταν ικανοποιημένοι. Σας είπα ότι υπήρχε μια κανονικότητα στη ζωή. Είπατε ότι ένιωθαν ασφαλείς. Κρατήστε το πρόφωνο, δεν ακούγεστε. Είπα ότι είπατε ότι ένιωθαν ασφαλείς. Τώρα ότι ένιωθαν ήσυχοι. Ενώ τώρα επί τώρα. ΣΥΡΙΖΑ έχουν τρομοκρατηθεί τώρα, και σηκώνουν τα λεφτά. Ναι. Τώρα λέω ότι αισθάνεται ασφαλείς και έχουμε αποδείξει περί αυτού. Εγώ δεν σας είπα ότι ήταν ικανοποιημένοι. Σας είπα ότι υπήρχε... Μα ούτε εγώ είπα ότι ήταν ικανοποιημένοι. Φυσικά απαντήσω. Και δεν ήταν. Μα είπα ότι υπήρχε ήταν και τότε ανασφαλείς. Εξαιρετικά ανασφαλείς. Υπήρχε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα τη μετράς με διάφορα νούμερα. Την παρακολουθείς και τη βλέπεις. Όταν ο πολίτης πάει και αποσύρει από τις καταθέσεις, από την τράπεζα τις καταθέσεις του, σημαίνει ότι αισθάνεται ανασφαλής. Όταν σήμερα έχουμε μείωση του λιανεμπορίου 7% τον τελευταίο μήνα, σημαίνει ότι αυτή η κρίση έχει κατέβει κάτω χαμηλά. Όταν και σε λίγο το 25% θα πλήξει σου, πάρα πολλά στρώματα. Εννοώ λοιπόν ότι υπάρχει μια ανησυχία, δεν το καταλαβαίνετε, δεν σας ρωτάω. Δεν έχετε αγωνία αν πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις τώρα. Βεβαίως, δεν έχετε αγωνία. Αυτό δεν αυτή έχει η αγωνία δεν την είχατε. Σας διακυβέρνηση. Αυτή την αγωνία τουλάχιστον δεν την είχατε όταν κυβερνούσαμε εμείς. Ξέρατε και την ότι είχα. Μπορεί εγώ να είχατε αντίθεση. Και την είχα. Δεν την είχατε. Ξέρατε, μπορεί να είχατε αντίθεση με την πολιτική μας. Αλλά ξέρατε ότι ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πορεία. Αυτή έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κάποιοι συμφωνούσαν, κάποιοι όχι.
αλλά ήξερα μπροστά. Δεν ήταν σε αυτόν τον αναβρασμό που έχει δημιουργηθεί τώρα. Τι θα κάνουμε, τι είπε η Μέρκελ με τον Τσίπρα. Αυτό δεν έπρεπε να μας απασχολήσει. Τότε μίλαγε μόνο η Μιλάνε Μέρκελ. Μιλάνε δύο πρωθυπουργοί. Δεν υπήρχε Σαμαράς. Δύο πρωθυπουργοί που τότε βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Αυτό θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητα. Να μην αποτελεί είδηση. Το γεγονός ότι αποτελεί είδηση, πόση ώρα έφαγαν, τι άραγε είπαν, αυτό αποτυπώνει ότι το κατάσταση που σας είπα είναι μη κανονικότητας. Εντάξει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος σηκώνει τα λεφτά του, υποδηλώνει ανασφάλεια. Ενώ ότι κάποιος αυτοκτονεί, ότι κάποιος πεθαίνει, είναι, είναι δείγμα ασφάλειας. Όχι. Πληγωμένος είναι, αναντήρητα και εκφράζεται. Σας λέω τώρα για την κανονικότητα της ζωής. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό που σας λέω. Σε εσάς το λέω. Δεν παρακολουθούμε όλοι μαζί τι άραγε είπαν, πού θα πάει. Θα είμαστε στην Ευρωζώνη, βγαίνει ένας. Πριν από λίγο ακούσατε ZIT και λέει ότι έχουν σκοπό στο ΣΥΡΙΖΑ να βγουν από την Ευρωζώνη. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε, δεν το νιώθετε εσείς. Και σας είπα, αυτά τα φαινόμενα των συναντήσεων είναι φυσιολογικά. Για ποιο λόγο προκαλούν τέτοιο ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ? Ελάτε. Ναι. Όνομα. Γεια σας. Ονομάζομαι Λευτέρης Κωστομένος. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους δύο παρευρισκόμενους πολιτικούς, μιας και οι κομματικοί φορείς τους αμέσως ή εμέσως έχουν θέσει το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων από τη Γερμανία. Και μάλιστα, από ό,τι άκουσα, ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε ως ηθικό ζήτημα στη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση και στους δύο πολιτικούς. Κατά πόσο μπορούμε να αξιολογήσουμε ως ηθική μια διεκδίκηση η οποία, πρώτον, αποτιμά τις ζωές των δολοφονηθέντων στη διάρκεια της κατοχής χρηματικά. Δεύτερον, υπονομεύει την συνέχεια του κράτους. Γιατί επί 70 χρόνια δεν έχουν ζητηθεί αποζημιώσεις και πλέον δεν μιλάμε με όρους εχθρικών κρατών, μιλάμε με όρους σύμμαχων και φιλικών κρατών. Και τρίτον, σε περίπτωση που διεκδικηθούν και ληφθούν αυτά τα χρήματα από την πλευρά της Ελλάδας, θα δοθούν στους απογόνους των δολοφονηθέντων για να απαλυνθεί ο πόνος τους. Ποιος πόνος, βέβαια, μετά από 70 χρόνια. Έτσι. Αλλά. Θα γιατί δοθούν. Το λέτε αυτό, το ποιος πόνος? Πρέπει να σας πω ότι έβλεπα προχθές στη δημόσια τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ με απογόνους των ανθρώπων. Σημερινούς. Το είδατε? Ναι. Έπαθα σοκ στο δίστομο. Ναι. Έπαθα σοκ από το πώς έχουν βιώσει οι άνθρωποι αυτοί και πόσο την απώλεια των προσώπων στις οικογένειές τους και πόσο αυτή η απώλεια σφράγισε τις ζωές τους από εκεί και πέρα. Μην το λέτε αυτό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί απλά να υπάρχει πόνος και μετά από 70 χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά μιλάμε πλέον για απογόνους δεύτερης, ίσως και τρίτης γενιάς. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι επίζουν από δεν την περίοδο εγώ εκείνη. Είδα παιδιά που λέγανε πώς είδαν τον παππού, τη γιαγιά, τον μπαμπά να πεθαίνει μπροστά του. Και, ωραία. Σε περίπτωση που δοθούν λοιπόν αυτά τα χρήματα από τη Γερμανία, θα πάνε για να απαλύνουν τον πόνο των απογόνων των δολοφονηθέντων ή θα πάνε για την αποπληρωμή του χρέους? Υπάρχει και το αναγκαστικό δάνειο, θυμίζω, το κατοχικό δάνειο. Ναι. Δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις. Είναι τρία τα ζητήματα. Ναι. Καταρχήν είναι οι αποζημιώσεις από τη ζημιά που υπέστη η χώρα στις υποδομές. Γεφύρια, λιμάνια, φεύγοντας βομβαρδίσανε τον Πειραιά. Είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα η οποία δεν έχει πάρει αποζημιώσεις που καταστράφηκε. Ολοσχερός τότε. Άρα αυτό είναι και υλικό και ηθικό και ιστορικό χρέος. Και είναι ένα ζωντανό ιστορικό χρέος. Δεύτερον, υπάρχει το αναγκαστικό δάνειο που είναι μικρότερο. Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά τις αποζημιώσεις. Έχει κοστολογηθεί, υπάρχουν. Γύρω στα 11 δις από ό,τι ξέρω. Τι 11 δις, ποιο, οι αποζημιώσεις? Όχι, περίπου όσο το χρέος είναι και παραπάνω. Το δάνειο, το κατοχικό δάνειο. Ναι, γύρω στα 20 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και από εκεί πέρα υπάρχουν οι συγκεκριμένες πια, το δίστομο, τα καλάβρυτα. Όταν 200 και 300 εκατομμύρια για να απαλύνουμε την ανθρωπιστική κρίση και τα 11 και τα 12 και τα 13 δις είναι ευπρόσδεκτα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι δεν αντιστρατεύεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, η ηθική διάσταση του ζητήματος δεν αντιστρατεύεται ότι έχεις και απαιτήσεις οι οποίες είναι απολύτως υλικές. Και άλλωστε, όπως το είπε και σωστά η κυρία Πυριώτη, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ότι μπήκε το θέμα με έναν διπλωματικό τρόπο. Ξεκινάς από το ηθικό ζήτημα και κοιτάς, ας πούμε, πώς μπορείς πια νομικά να κάνεις κάποια πράγματα. Από όσο ξέρω,
Έχω πληροφορηθεί ότι η Γερμανία το τελευταίο διάστημα έχει συστήσει ειδική νομική ομάδα για να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο, το ενδεχόμενο των διεκδικήσεων. Είναι ακριβές. Προκύπτει και από το ρεπορτάζ. Ναι. Θέλετε, κύριε Σταμάτη. Επειδή το είχαμε ξεκινήσει επί της δικής μας κυβέρνησης και την προηγούμενη Βουλή. Όταν υπάρχει ένα εθνικό δικαίωμα, οφείλεις να το διεκδικήσεις. Η διαφορά μας είναι στον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε. Δηλαδή, εμείς είχαμε κάνει επιτροπή, είχαν βγει πορίσματα, είχε γίνει η ανάμειξη του Υπουργείου Εξωτερικών με το νομικό συμβούλιο του κράτους και με το ελεκτικό, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, τι κατά την άποψή μας συνιστά έτοιμα. Δηλαδή, γενικά και αφηρημένα δεν μπορείς να διατυπώσεις τέτοιο. Όπως επίσης να μας πούν ποια νομική διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε αν οι Γερμανοί δεν συνενέσουν. Υπάρχουν ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε ποιες κυβερνήσεις λέτε? Τις προηγούμενες, όχι τη δικιά σας. Εσείς είπατε λοιπόν ότι βάλατε αυτό το θέμα στη Βουλή. Οι προηγούμενες, της παράταξής σας. Ο καθένας, επειδή τώρα αναλάβατε κυβερνητικά καθήκοντα. Πρώτη φορά να σας πω κάτι. Στην κυβέρνηση, έχετε δίκιο. Ξέρετε πόσες φορές θα διατρέξει την πλάτη σας κρύος υδρότας? Δεν μου απαντήσατε. Ένα των προβλημάτων, αυτό που σας λέω. Δεν μου απαντήσατε τώρα. Ο κάθε κυβερνήτης, για τον κρύο υδρότα, ο κάθε κυβερνήτης, απαντήστε ο μου κάθε κυβερνήτης βλέπει και αντιμετωπίζει συγκεκριμένες καταστάσεις εκείνη την ώρα και μπορεί να αποφασίζει ποιο είναι το μείζον και ποιο είναι το έλασον. Και ποιο μακροχρονίως αποδίδει και ποιο είναι άμεσα απειλούμενο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια επιτροπή για να ελέγξουμε. 65-70 χρόνια δεν ετέθη το θέμα. Και αυτό βαρύνει τις κυβερνήσεις οι οποίες δεν το μπορούμε έθεσαν. Είμαστε πάρα πολύ εύκολα από εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Εύκολα, δύσκολα. Να κρίνουμε πριν από 70 κύριε Υπουργέ, χρόνια. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Κυβέρνηση. Όχι, δεν είμαστε μόνοι. Κάνε λάθος. Εμείς και η Ιταλία. Κάνετε λάθος. Και άλλοι είναι. Πολλοί είναι. Πολλοί είναι. Πολλοί άλλοι είναι. Αλλά είναι πάρα πάντως, πολύ εύκολο τώρα να καταλογίσουμε. Δεν υπέστη κανείς. Αλλά να μπούμε και στη θέση εκείνων που δεν ξέρουμε τι καταστάσεις διαχειρίστηκαν και τι κινήσεις και λιγμούς έπρεπε να κάνουν. Ελάτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένα. Γενικά και αφηρημένα. Φέρτε, δώστε κτλ. Δεν γίνεται. Είμαστε σε μια ένομη τάξη την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε. Και το αίτημά μας θα πρέπει να είναι νόμιμο και οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι κανονικές. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τζέλης Ρώσος, 36 ετών άνεργος. Συγγνώμη που επανέρχομαι στο θέμα. Είπατε πριν σώσατε τη χώρα. Είναι το κεντρικό θέμα. Είπατε σώσατε τη χώρα. Συγγνώμη για τη συγγένειση. Δεν αισθάνομαι σωμένος. Εδώ και 16 χρόνια δούλευα στον ιδιωτικό τομέα. Δέχτηκα 2 μειώσεις. Δέχτηκα να κάνω δουλειές που δεν ήταν πάνω στην εργασία μου. Δέχτηκα πολλά. Έως και την απόλυση. Αυτό δεν το θεωρώ σώσιμο. Και ειδικά στα 36 μου και χωρίς πια κανένα μέλλον. Μην το λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είπα ότι σωθήκατε εσείς. Αν είναι έτσι ένα σώσιμο, συγγνώμη. Τι έχω να ελπίζω? Συγγνώμη, είτε. Εγώ το καταλαβαίνω και τον καημό και τον πόνο σας. Εγώ δεν είπα ότι σώσαμε εσάς. Και το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνουμε το πάρα πολύ καλά. Δεν ακούγεστε. Σε δεν κάθε ακούγεστε. Και στα δικά μας τα σπίτια θέλετε, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Μην έχετε εντύπωση ότι εμείς είμαστε μύριδες. Σας λέω λοιπόν το εξής. Ότι αν τυχόν δεν σώζαμε τη χώρα, ούτε εσείς θα είχατε ελπίδα, ούτε θα βελτιωνόταν η δική σας θέση, ούτε θα είχατε ελπίδα για μετά. Αντιμετωπίσαμε, μήπως ξέρετε ποια ήταν η ανεργία όταν αναλάβαμε το 12. Ξέρετε πώς ήταν? Πάλι 1,5 εκατομμύριο ήταν. Τώρα τελευταία άρχισε να μειώνεται. Λυπόμαστε, αλλά δεν είχαμε το μαγικό ραβδάκι αυτόματα να χτυπήσουμε. Έπρεπε να φτιαχτούν υποδομές, να γίνουν επενδύσεις για να αρχίσει να γίνεται απορρόφηση ανεργίας. Αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Πριν το μνημόνιο, πώς ήταν η ενέργεια? Και αν δείτε τους δείκτες. Στο 9%, στο 8% και στο 9% ήταν. Κύριε Σκουρλέτη, στο μνημόνιο δεν καταλάβαμε, φαίνεται, γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο. Γιατί ήμασταν άσωτοι. Γιατί τρώγαμε περισσότερα από αυτά που παράγαμε και κλέβαμε άλλα τόσα. Άρα τι καλά πάθαμε. Συγγνώμη, βεβαίως πάθαμε καλά, δεν καταλάβατε καλά. Τα πιο ωραία τα ακούμε στο τέλος, πάντως. Συγγνώμη, τα πιο ωραία τα ακούσαμε τώρα. Για καινούριο σας το λέω εγώ αυτό. Καινούριο τα ακούτε αυτό, ότι ζήσαμε πέρα από τις δυνατότητές μας. Πρώτη φορά το ακούτε. Ζήσαμε πέρα από τις δυνατότητές μας. Και οι κυβερνήσεις μοίραζαν χρήμα που δεν υπήρχε. Και αυτό το χρήμα ήταν δανεικό
Και τώρα μας κάποιοι ήταν τρώγανε, λέω, των κυβερνήσεων. Πώς? Και κάποιοι τρώγανε, λέω, των κυβερνήσεων. Μπορεί να γινόταν και αυτό. Α, μπορεί να γινόταν. Γενικώς εγώ σας λέω άλλο. Ότι ζήσαμε. Και οι κυβερνήσεις είχαν χρώμα. Ήταν πράσινες και γαλάζιες. Σαν χώρα ζήσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Ζήσαμε με δανεικά. Χωρίς να παράγουμε. Να σας διακόψω. Είναι μοναδική στιγμή που έχουμε λόγο. Εγώ δεν έζησα έτσι. Και πολλοί άλλοι. Σας παρακαλώ, μην μου δίνετε τέτοια παράδειγμα. Μην παίρνετε το ατομικό σας παράδειγμα. Και πολλοί άλλοι. Αν δείτε τις αυξήσεις μισθών, αν δείτε την οικονομική πορεία της χώρας, θα δείτε την απότομη, ανέλεκτη άνοδο μισθών, ημερομισθείων, ακόμα προϊόντων, αδικαιολόγητα. Και στα προϊόντα ακόμα. Τώρα. Είμαστε λόγω της αύξησης των μισθών ήρθε η χώρα εδώ που έφτασε. Δεν, μα για όνομα του Θεού. Τι πάτε να κάνετε τώρα, μικροπολιτική, πάτε να κάνετε, κύριε Σπουρλέτη. Μα έχετε είναι απλό. Τα τελευταία τρία λεπτά έχετε οικονομικά αρνείστε ότι ζήσαμε πάνω από τις δυνατότητες που είχαμε. Ως χώρα. Εσείς. Μέσα τον υπερδανισμό. Βεβαίως. Ζήσαμε λοιπόν, βεβαίως. Δανειζόμασταν. Διότι δανειζόμασταν. Διότι υπήρχαν σκάνδαλα της Siemens στον εξοπλισμό. Και τα μοιράζαμε. Τα δημόσια έργα πέντε φορές παραπάνω. Μια λογική χώρα, ξέρετε τι κάνει. Παράγει και διανέμει. Αυτά πήγαν σε κοινωνικό, στα μάτια, αυτά πήγαν σε κοινωνικό κράτος, αυτά τα χρήματα, τώρα, τα παραπάνω. Αυτά που λέτε πήγαν τώρα στην παιδεία. Εσείς. Θα δούμε τι θα πήγαν δώσετε. Στους μισθούς. Δώστε, δεν πήγανε. Δώστε τα 200 εκατομμύρια που τα ψηφίσαμε κι εμείς. Και όταν τα δώσετε, πάρτε μου τηλέφωνο. Είστε αδιόρθωτος και αμετανόητος. Πατινιωτάκης ονομάζομαι, Δημήτρης. Καταρχάς, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν καταλαβαίνετε πώς είναι μια οικογένεια να παίρνει το κουμπιτεράκι και να έχει 480 ευρώ να κάλυψη υποχρεώσεως, οπότε ας πούμε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το συμπέρασμα το δικό μου από τη συζήτηση αυτή είναι ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξω τηλεόραση να δω πολιτική συζήτηση. Συγγνώμη, δεν μιλάω για εσάς, μου είστε πολύ συμπαθείς, αλλά δεν φτάνετε κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι δική μου άποψη. Κάτι που σημείωσα εδώ στο μπλοκάκι μου είναι ότι κάποια στιγμή είπατε ότι αναφερθήκατε στο έμφυα, ίσως και λίγο να εκτονώσουμε λίγο τη συζήτηση, και είπατε ότι πληρώσατε στο ΕΤΙΔΕ 820 ευρώ και στη συνέχεια ήρθε ο πιο δίκαιος ένφια που πληρώσατε για το σπίτι σας 680 ευρώ. Δεν είπα πιο δίκαιος. Τα νήμερα μπορούν να είναι άλλα, συγγνώμη ναι, τώρα. Μειώθηκε, εγώ τα σημείωσα την παρακίνηση. Ναι. Και είπατε ότι για κάποιους επικοινωνιακούς λόγους παρουσιάστηκε αυτός ο φόρος και η Νέα Δημοκρατία έχασε. Δεν έχω καταλάβει τι έχασε. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε. Ποιοι είναι επικοινωνιακοί. Τώρα δείτε ποιο θέλει το Μέγκα Τσάνερ, δεν κατάλαβα. Θα σου πω. Όταν. Συγγνώμη, γιατί έχω συγχυστεί, σας δω συγγνώμη, απλά έχω πληροφορηθεί. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Όταν το 80% στατιστικά, το έχουμε μετρημένο, έχουν ωφεληθεί διότι πλήρωσαν λιγότερο έμφυα από το ΕΤΙΔΕ. Ποιος είναι ο επικοινωνιακός λόγος που έπληξε. Ο επικοινωνιακός λόγος είναι ότι ξεκίνησε να γίνεται ένα λάθος, ιστορικά δεν το ξέρετε. Πάντως, ξεκίνησε ένα επικοινωνιακός λόγος, κύριε Υπουργέ. Πλήρωνε ο κόσμος ενίκιο για να μένει στο σπίτι για το οποίο είχε δουλέψει μια ζωή. Εάν εγώ πληρώνω 800 ευρώ και πληρώσω 650, αισθανόταν εγώ διαμαρτύρομαι ότι σταμάτη, πλήρωνε ενίκιο στο σπίτι. Δεν με καταλάβατε. Κύριε Χατζηνικολάου. Συγγνώμη, και κάποιοι πληρώσατε το πρώτο τετραγωνικό, κύριε Σταμάτη. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε. Ο κύριος Σκουρλέτης εδώ να μας πει. Εάν τυχόν το κάνουν αυτό και δεν πληρώσω εγώ φόρο για το σπίτι μου και την περιουσία μου, εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Μα το θέμα είναι όμως να έχουν μια λογική οι φόροι που επιβάλλονται. Συγγνώμη, σας λέω λοιπόν ότι ο φόρος αυτός σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 80%, έφερε μικρότερη δαπάνη. Ναι, εγώ άλλο σας ρώτησα. Σφάλματα επικοινωνίας. Ένα τραγικό λάθος που έγινε. Τι πάει να πει σφάλμα επικοινωνίας. Πώς. Τι πάει να πει σφάλμα επικοινωνίας. Θα σας εξηγήσω λοιπόν. Αν μου αφήσετε, θα σας εξηγήσω. Έγινε ένα αρχικό λάθος, όπου, και αυτό φούντωσε τον κόσμο, όπου με βάση τον Καλλικράτη μπήκαν ίδιες τιμές σε κάποια χωριά, όπως το Σούλι, στην ίδια τιμή με την Άρτα. Και έγινε έκρηξη. Διότι αυτοί υπήγοντος στον Πάντως το βασικό πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Το βασικό πρόβλημα με τον έμφυα ήταν ότι φορολογήθηκαν αξίες που δεν υπήρχαν πια. Δηλαδή ότι φορολογήσατε τα σπίτια με αντικειμενικές αξίες προ-κρίσης. Αυτό είπαμε. Ενώ οι αξίες αυτές είχαν καταρρεύσει. Το άλλο το διορθώσαμε. Και έτσι, αυτό
Και αυτό έτσι υπερφορολογήθηκαν οι πολίτες. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς. Είπαμε, το που λέει ο κύριος Τζικολάου δεν είναι σφαλό. Και αυτό που λέει ο κύριος Κουρλέτης είναι σωστό. Γιατί δείχνει ότι δεν υπήρξε καμία κοινωνική ευαισθησία. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο να φορολογείς στο σπίτι των 500 τετραγωνικών. Και το ίδιο να φορολογείς στο σπίτι των 70 τετραγωνικών. Το ποσό, κύριε Σκουρλέτη, που πήραμε από τον ΕΜΦΙΑ είναι το ίδιο ακριβώς που παίρναμε από τον ΕΤΙΔΕ. Δεν αυξήθηκε το συνολικό ποσό. Κάντε λάθος, λέστε το. Όχι, γιατί και εσείς θα πέσετε έξω. Είπαμε ότι μην τάζετε ότι δεν θα φορολογηθεί ο κόσμος. Δεν γιατί θα φορολογηθεί. Να υπάρχει ένα ελάχιστο αφορολόγητο των τετραγωνικών. Προσέξτε, μπορεί να σας δω αλήθειες που πονάνε και στεναχωριέστε. Μπορεί, το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Ένα μπορεί. Τελευταίο ερώτημα. Αλλά θα καταλάβετε, δεν είχαμε άλλη δυνατότητα να το κάνουμε. Τελευταίο ερώτημα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αγγελική Πολίτη. Θα ήθελα απλά να πω ένα μήνυμα να περάσω από τη δική μου τη γενιά, γιατί δεν απέχω πολύ από τα χρόνια που ήμουνα στα έδρανα του Πανεπιστημίου, ότι ξεκινήσαμε με κάποια όνειρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και οι φοιτητές, οι νέοι Έλληνες, έχουν ένα επίπεδο μόρφωσης ίσως το πιο υψηλό από ποτέ. Μιλάτε για πόρους, αναζητείτε πόρους. Ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε πόροι. Και όμως οι κατώτατοι μισθοί που ισχύουν τώρα, οι συμβάσεις που ισχύουν τώρα, μας αναγκάζουν να εγκαταλείπουμε την Ελλάδα, να φεύγουμε μακριά, αναζητώντας δουλειά στο εξωτερικό. Θυμηθείτε απλά ότι έχετε επενδύσει σε εμάς, γιατί η παιδεία τουλάχιστον ακόμη είναι δωρεάν εδώ στην Ελλάδα, παρέχεται δωρεάν. Άρα καταναλώσατε πόρους για να μας σπουδάσετε. Καταναλώσατε πόρους σε δασκάλους, καθηγητές. Είμαστε οι πόροι αυτοί και μας αφήνετε ανεξέλεγκτα να φύγουμε. Μας αφήνετε να φύγουμε και να παράξουμε ΑΕΠ για άλλες χώρες. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Εγώ συμφωνώ με όλη την προσέγγιση, διότι ακριβώς και μάλιστα. Συμφωνώ ξέρετε διπλά με την επισήμανση μισό λεπτό ότι για το υψηλό επίπεδο των παιδιών που τελειώνουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Διότι αυτό το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει ακούσει τα μύρια όσα. Και δεν είναι τόσο χάλια όσο τελικά θέλουν να το παρουσιάσουν διάφοροι για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς και τις δικές τους αγκυλώσεις. Και βεβαίως πάλι έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμηθούμε ότι πράγματι οι σημερινοί μετανάστες είναι οι μετανάστες όπου έχει επενδύσει η οικογένεια. Δεν είναι αυτοί που ήταν τη δεκαετία του 60, του 70, οι οποίοι φέρνουν. Τώρα έχουμε μεγάλη απώλεια εθνικού κεφαλαίου. Λοιπόν, άρα προφανώς έτσι είναι το πράγμα. Και έχει ενταθεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανατρέψει. Μήπως αλλά πρέπει είναι, να το επιχειρήσουμε και κανένα είναι άλλο. Η ώρα, μήπως είναι η ώρα να εξαιρέσετε από την πολιτική αντιδικία και την πολιτική αντιπαράθεση ορισμένα θέματα στη χώρα. Για πέστε ένα. Η παιδεία είναι ένα θέμα. Δηλαδή θέλω να πω μήπως σε δύο-τρία βασικά ζητήματα εγώ είμαι κατά τον πρέπει τον να υπάρξει μια συνεννόηση, αλλάζει και ένα νόμο. Μια συνεννόηση των κομμάτων ώστε να προχωρήσουν κάποια πράγματα μπροστά. Είχε επιτευχθεί μια μεγάλη συνένεση, αν θυμάστε, επί Διαμαντοπούλου. Απλώς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχουν πολιτικά ουδέτερες λύσεις. Όχι, δεν υπάρχουν πολιτικά ουδέτερες. Πάντως αυτό που είπε έτσι. Η αλλά, για κυρία πριν από λίγο. Υπάρχουν μερικά αυτονόητα στα οποία θα μπορούσατε είναι να συμφωνήσετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι αυτό, για μένα. Το οποίο είναι εθνική απώλεια. Είναι απώλεια εθνικής περιουσίας. Δυστυχώς σπουδάζουν τα παιδιά. Πληρώνουν το κράτος να σπουδάσουν, οι οικογένειές τους ξοδεύουμε, αποκτούν ικανότητες και δυνατότητες και τις ζυγεύονται άλλοι. Και τους αμείβουμε ότι ήταν κάτω από 25 μιλιόμενα. Και τους αμείβουμε ότι ήταν κάτω από 25 με λιγότερα σύμφωνα με τους δικούς σας νόμους. Εντάξει, σας θα δώσετε τα υπόλοιπα, κύριε Σκουρλέτη. Τώρα περιμένουμε... Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουρλέτη. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστούμε όλους που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.